παρόλα τα προβλήματα που έχουμε, θέλουμε να ζήσουμε. Έτσι. Αυτό που βλέπω το τελευταίο καιρό είναι ότι η μία κοπέλα μετά την άλλη φεύγει από τη μονάδα, έτσι, και πάει στον COVID. Μέρα παραμέρα περνάει το κατόφλι του Βενιζέλιου για να υποβληθεί σε αιμοκάθαρση και η αγωνία του αποτυπώνει την αγωνία πολλών ασθενών με χρόνια νοσήματα και όχι μόνο, που στους τελευταίους 18 μήνες με τον κορονοϊό στη ζωή μας έχουν πολλές φορές αισθανθεί ασθενείς δεύτερης κατηγορίας. Πρέπει να το κοιτάξουν το θέμα πιο ευαίσθητα. Ποιοι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι δεν ξέρω. Έτσι, εγώ βλέπω ότι άτομα τα οποία είναι πεπειραμένα και είναι κοπέλες εκεί πέρα 15-20 χρόνια. Τις παίρνουν και τις πάνε σε άλλες μονάδες. Εφόσον έχουν πάρει άτομα, από ό,τι ακούω εκεί, έχουν πάρει άτομα εδώ και ένα χρόνο για να επανδρώσουν η μονάδα COVID. Γιατί δεν πάνε αυτούς, μόνο τους έχουν από εδώ και από εκεί στο νοσοκομείο μέσα και αποδυναμώνουν μια μονάδα την οποία είναι τόσο ευαίσθητη. Έτσι, τι θέλουν να μας πεθάνουνε. Όχι, δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Όλοι οι νοσηλευτές λειτουργούν με ασφάλεια σε όλα τα τμήματα και ειδικά στο τμήμα τεχνητού νευρού. Άρα λοιπόν για μένα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για το θέμα στη μονάδα τεχνητού νεφρού του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, η διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας μέσα από την Κρήτη TV εξήγησε πως εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού γίνονται ανάλογα με τις ανάγκες. Όμως το προσωπικό επαρκεί, όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, τονίζοντας με νόημα πως οι διοικήσεις των νοσοκομείων που έχουν τη διαχείριση πρέπει να το πράττουν με απόλυτο ορθολογισμό. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι πως γίνεται και η διαχείριση αυτών των ανθρώπων. Είχαμε πει λοιπόν εξ αρχής ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία, γιατί μπορεί να έχουμε έναν νοσηλευτή, έναν γιατρό ο οποίος να έχει τωρινή πρόσληψη, αλλά ο άνθρωπος να έχει υπηρετήσει σε μια μονάδα τεχνητού νεφρού. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μικρότερη προϋπηρεσία ή χρειάζονται περισσότερο χρόνο εκπαίδευσης, η σύσταση πάντα ήταν με βάση τα επιστημονικά κριτήρια να βρεθούν κοντά με ανθρώπους που διαθέτουν την εμπειρία, να εκπαιδευτούν. Εδώ και ένα χρόνο προσπαθούν και παίρνουν άτομα από το νεφρό, πεπειραμένα, έτσι, με 15ετή και 20ετή πείρα και τα πηγαίνουν στη μονάδα COVID. Λόγω εξημένων αναγκών στις κλινικές COVID γίνονται μετακινήσεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού για την πλήρη ασφάλεια των ασθενών που νοσηλεύονται. Όλες οι βάρδιες για τη λειτουργία του τεχνητού νεφρού καλύπτονται κανονικά για την ομαλή λειτουργία του τμήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, 5 είναι οι εξειδικευμένες νοσηλεύτριες της μονάδας τεχνητού νεφρού που χρειάστηκε να μετακινηθούν για τις ανάγκες της πανδημίας και να αντικατασταθούν από άλλους, γεγονός που για τους ασθενείς ισοδυναμεί με αβεβαιότητα, καθώς η αιμοκάθαρση είναι μια δύσκολη διαδικασία με πολλές πιθανές επιπλοκές.